Αξιότιμοι εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας, εγώ ειλικρινά χαίρομαι γιατί μετά από καιρό είμαστε όλοι πάλι μαζί και επιτέλους βιώνουμε μια μορφή κανονικότητας. Αξιότιμοι εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας, αρχικά επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τις Navigator Shipping Consultants για την πρόσκληση να συμμετέχω στις εργασίες του Navigator Assembly 2022, το οποίο δέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά και σε ευχαριστώ, Δανάη, και ευχαριστώ βέβαια και τον πατέρα σου για την πρόσκληση. Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος, ειδικά στις μέρες μας, ότι η ναυτιλία των Ελλήνων, πέρα το ότι είναι η πρώτη και η μεγαλύτερη ναυτιλία σε όρους μεταφορικής ικανότητας, έχει και ένα εξίσου ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, κάτι για το οποίο κανένας και εντός και εκτός συνόρων δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Βέβαια, όπως τονίστηκε και προηγουμένως, η σημερινή συζήτηση για τις αλλαγές και το μέλλον της ναυτιλίας αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός που συμπίπτει δυστυχώς με τα δραματικά γεγονότα που εξελίσσονται στην ευρωπαϊκή γειτονιά μας. Φυσικά αναφέρομαι στην Ρωσική Εισβολή στην Ουκρανία, η οποία τίνει να θέσει υπό αμφισβήτηση και να ανατρέψει το πολιτικό και οικονομικό στάτου κουβό στην περιοχή, όπως τουλάχιστον αυτό διαμορφώθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Νομίζω όλοι ελπίζουμε και όλοι ευχόμαστε πολύ σύντομα να πριτανεύσει η φωνή της λογικής, της δημοκρατίας και της ειρήνης. Από την άλλη όμως, η ρωσο-ουκρανική κρίση υπογραμμίζει με τον πλέον εμφαντικό, θα έλεγα, τρόπο τη στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής ναυτιλίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, με δεδομένο ότι υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Και μην ξεχνάμε ότι το 21% της παγκόσμιας χωρητικότητας LNG το ελέγχουν Έλληνες πλειοκτήτες, όπως επίσης και το 25% της χωρητικότητας στέδιο εξαμενόπλια το ελέγχουν και αυτό Έλληνες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή την δύσκολη πραγματικά περίοδο το να διαθέτεις τον πρώτο παγκόσμιο ισχυρό στόλο σε προϊόντα ενέργειας νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα τελευταία λοιπόν 2 χρόνια, καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν δείξει την εξαιρετική σημασία που διαδραματίζουν στο παγκόσμιο εμπόριο. Με την εξέχουσα υποστήριξη των θαλασσίων μεταφορών, παρά τις δυσκολίες, οι διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες παρέμειναν λειτουργικές. Μετά την κατάρρευση του παγκοσμίου εμπορίου, πριν από περίπου 2 χρόνια, η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα ανακάμπτει με ταχύς ρυθμούς και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ελπίζουμε ότι το 2022 θα είναι ένα έτος πλήρους ανάκαμψης της ναυτιλίας και της γαλάζιας οικονομίας, προφανώς θα είναι στο προσκήνιο. Αλλά για να σταθεροποιήσουμε αυτή την ανάκαμψη πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την αντιστροφή των επιπτώσεων της κρίσης, μεταξύ άλλων, της προώθησης της γαλάζιας οικονομίας που διευκολύνει τη σωστή κατανομή του ωκεάνιου πλούτου και διασφαλίζει δίκαιες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Τα επόμενα, επομένως, χρόνια, εκτός από τις πτυχές που σχετίζονται με την αγορά, άλλοι διαφορετικοί παράγοντες, όπως τονίστηκε προηγουμένως, θα επηρεάσουν την ναυτιλιακή δραστηριότητα με νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, μέχρι τα ενισχυμένα πρότυπα ασφάλειας, την ψηφιοποίηση και φυσικά τον ανθρώπινο παράγοντα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν σε μια ανανεωμένη έννοια της βιωσιμότητας της ναυτιλίας, την οποία όλοι δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε. Όσον αφορά τώρα τη μετάβαση σε νέες ναυτιλιακές δραστηριότητες με ουδέτερες εκπομπές άνθρακα, ο de facto διεθνής χαρακτήρας των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων απαιτεί την εφαρμογή των παγκόσμιων ενιαίων κανόνων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Όλα τα έθνη θα πρέπει να υποστηρίξουν ολόψυχα την αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής του IMO για την μείωση
των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου από τα πλοία, καθώς ξεκινάμε ήδη την εξέταση των μεσοπρόθεσμων, μακροπρόθεσμων μέτρων που θα μας οδηγήσουν σε μια ναυτιλία ουδέτερη ως προς τον άνθρακα. Βεβαίως, οι στόχοι έχουν τεθεί, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να είναι γνωστή ούτε η τεχνολογία, ούτε τα εναλλακτικά ναυτιλιακά καύσιμα. Επίσης, θέλω να ξεκαθαρίσω, επειδή αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η ελληνική κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να στηρίζει τις θέσεις της ελληνικής ναυτιλίας στο θέμα αυτό και σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μπαίνουμε στο πιο κρίσιμο σημείο των διαπραγματεύσεων για τις νομοθετικές προτάσεις και παρεμβάσεις της δέσμης Fit for 55. Κυρίες και κύριοι, η ναυτιλία, όπως και οι περισσότεροι κλάδοι της βιομηχανίας των μεταφορών, επηρεάζεται έντονα από πολύ μεγάλες αλλαγές που φέρνουν στην καθημερινότητά μας οι σύγχρονες τεχνολογίες, ο ψηφιακός μεταχειρισματισμός, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα τελευταία χρόνια, όλες σχεδόν, οι ναυτιλιακές εταιρείες, ανεξάρτητα από τον χώρο με τον οποίο αναπτύσσουν δραστηριότητα, θέτουν σε εφαρμογή εξυγχρονισμένα τεχνολογικά μέσα, προκειμένου να σταθεροποιήσουν την δυναμική τους παρουσία στην αγορά και ταυτόχρονα να αναπτύξουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, διατηρώντας τη θέση που ήδη έχουν κατακτήσει. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας, στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, εργαζόμαστε αδιάκοπα για να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο περιβάλλον μέσα στο οποίο τόσο η ναυτιλιακή όσο και η παραναυτιλιακή βιομηχανία θα βρουν πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν προς όφελος και της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναβάθμιση του επίπεδου ψηφιακής διακυβέρνησης και αναδιοργάνωσης τόσο της ναυτιλιακής διοίκησης όσο και της εκπαίδευσης, γιατί πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας και συγκεκριμένα του ελληνικού νεολογίου με συγκεκριμένες θεσμικές παρεμβάσεις αλλά και με συγκεκριμένες δράσεις ψηφιοποίησης, απλοποίησης αλλά και διασύνδεσης των διαδικασιών των συναρμοδίων αρχών νεολογίου, επιθεώρησης εμπορικών πλοίων, φορολογικών αρχών αλλά και ΝΑΤ. Από τα τελευταία, μάλιστα, μέτρα ανταγωνιστικότητας που έχουμε λάβει τα τελευταία δύο χρόνια, το 2021 σε σχέση με το 2020 είχαμε 61% περισσότερες εγγραφές πλοίων υπό ελληνική σημαία. Αυτό είναι μια καλή αρχή, άρα μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε για την ώρα σταματήσει την έξοδο από την ελληνική σημαία. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι είμαστε απολύτως ευχαριστημένοι. Και δεν σας κρύβω ότι περιμένω μεγαλύτερη ανταπόκριση από την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα να υψώσουν οι Έλληνες πλειοκτήτες την ελληνική σημαία. Διότι ισχυρή ελληνική σημαία σημαίνει ισχυρή παρουσία της πατρίδας μας στα διεθνή ναυτιλιακά φόρα. Η Ελλάδα όμως, εκτός από την παγκόσμια ισχύ της στην ναυτιλία, αποτελεί παράλληλα και ένα πολύ σημαντικό κόμβο του διαμετακομιστικού εμπορίου λόγω της στρατηγικής θέσης των λιμανιών μας. Ως νησιωτική χώρα, η ναυτιλία παίζει καθοριστική σημασία στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, γεγονός που κάνει την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας μας μια πολύ σημαντική υπόθεση για την ελληνική πολιτεία. Πλέον το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημιούργησε ένα συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο όπου με ολιστικό πλέον τρόπο αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της νησιωτικότητας και κυρίως αυτό το κάνουμε μέσα από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. Παράλληλα, το ελληνικό λιμενικό σύστημα θα συμμετέχει ενεργά τόσο στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών όσο και στην εθνική οικονομία της χώρας.
Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρώτη και όλα στιγμή έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην μεταξέλιξη των ελληνικών λιμανιών, επιδιώκοντας να τα καταστήσει ως ατμομηχανές ανάπτυξης σε επίπεδο περιφερειακής, αλλά και της εθνικής μας οικονομίας. Πλέον είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο αξιοποίησης των 10 μεγαλύτερων περιφερειακών λιμένων της χώρας, με την προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος να έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Μιλάμε για πολύ μεγάλες εταιρείες, τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό. Ενώ το 2022 αναμένεται να ολοκληρωθεί η φάση επιλογής των πρώτων αναδόχων για τα 4 από αυτά και θα συνεχίσουμε μετατικά τους διεθνείς διαγωνισμούς για τα υπόλοιπα 6. Ταυτόχρονα, μια κορυφαία προτεραιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει να κάνει σχέση με την ανάδειξη της σπουδαιότητας του ανθρώπινου παράγοντα. Όλοι γνωρίζουμε και βάσει βέβαια των στοιχείων που έχει παρουσιάσει το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο ότι θα υπάρχει σημαντικό έλλειμμα σε επίπεδο ποιοτικών αξιωματικών. Και λέω ποιοτικών, διότι η ναυτιλία είναι μια δραστηριότητα η οποία συνεχώς εξελίσσεται. Επομένως, οι απόφοιτοι από τις ναυτικές μας ακαδημίες θα πρέπει να έχουν εκείνα τα απαραίτητα προσόντα για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στον σκληρό πλέον ανταγωνισμό που υπάρχει στην παγκόσμια ναυτιλία. Είναι ο κλάδος, λοιπόν, που δίνει στους νέους μας τα εφόδια για μια λαμπρή επαγγελματική σταδιοδρομία και στους πλειοκτήτες στελέχη να διαχειρίζονται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα κεφαλαϊκές μονάδες υψηλής έντασης. Με το Ίδρυμα Ευγενίδου έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία και έχουμε ήδη ολοκληρώσει μελέτη στην οποία καταγράφει όλες τις ανάγκες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, περιλαμβάνοντας βεβαίως και όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ενώ περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις για την βελτίωση των σπουδών των δοκίμων πλοιάρχων και μηχανικών. Επομένως, με ένα ολιστικό νομοσχέδιο, το οποίο θα καταθέσουμε εντός του έτους, θα αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα εξυγχρονισμού της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης και ευελπιστούμε αυτή μας η πρωτοβουλία να καταστεί πρότυπο σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος, είναι σημαντικό να το αναφέρω, αύριο στην Βουλή εισάγεται ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο που αφορά τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για το γιότινγκ. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στον χώρο του θαλασσίου τουρισμού και είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο θα έχει ιδιαιτέρως ευεργητικά αποτελέσματα σε ένα τομέα το οποίο η ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας και μία πρωτοβουλία αμιγώς αναπτυξιακή και μεταρρυθμιστική που σαν στόχο έχει την ανάπτυξη στον τομέα αυτό ιδιαιτέρως των σκαφών αναψυχής άνω των 35 μέτρων. Μιλάμε για μια συγκεκριμένη αγορά όπου οι ναύλοι κυμαίνονται από 35.000 ευρώ τη βδομάδα μέχρι και 1 εκατομμύριο, άρα είναι στοχευμένη η παρέμβασή μας, όπως στοχευμένη είναι η παρέμβασή μας στην ενίσχυση και της ελληνικής σημαίας, την ανάδειξη των ελληνικών λιμένων ως home ports για την εκτέλεση των συγκεκριμένων πλοών, τη στήριξη σαφώς των τοπικών κοινωνιών από τη σημαντική αύξηση της κατανάλωσης στην αγορά κάθε λιμανιού, αλλά και η συνολική ενίσχυση των επιχειρήσεων, όλο δηλαδή του κλάστερ που ασχολείται γύρω από το χώρο του γιότινγκ, όπως οι επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων, οι ναύπηγο επισκευαστικές επιχειρήσεις, οι μαρίνες, οι επιχειρήσεις εστίασης. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις πρωτοβουλίες που έχουμε ήδη αναλάβει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση, και ολοκληρώνοντας με αυτό, έχουμε δώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών μας, στην απλούστευση των διαδικασιών μας, κάτι
που προφανώς θα έπρεπε να είναι αυτονόητο όλα αυτά τα χρόνια, όμως πλέον γίνεται με όραμα, με σχέδιο, με πράξη, με κορυφαία εμβληματικά έργα, το Port Community System, το ολοκληρωμένο ψηφιακό πρόγραμμα για την ναυτιλία και βέβαια μια σειρά από, πέρα βέβαια και την ψηφιοποίηση των αρχείων, και μια σειρά από 40 και πλέον ψηφιακές δράσεις μέσα από ένα μνημόνιο συνεργασίας που έχουμε υπογράψει με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που θα αλλάξουν ριζικά το χώρο της ελληνικής ναυτιλίας τα επόμενα χρόνια. Άρα μιλάμε για δράσεις που ήδη ολοποιούνται, ήδη ολοκληρώνουν. Για παράδειγμα, η ΝΕΠΑ θα είναι γεγονός σε λίγες μέρες, όπως και για το ΙΝΑΒΛΟ Σύμφωνο, επειδή είναι επίκαιρο λόγω του νομοσχεδίου. Άρα αλλάζει η ναυτιλία, αλλάζει ο χώρος του θαλασσίου τουρισμού, αλλάζει ο χώρος των λιμανιών μας, θα αλλάξει πολύ σύντομα και η δημόσια ναυτική εκπαίδευση. Και όλα αυτά βέβαια είναι προϊόν πολύ στενής συνεργασίας με τους θεσμικούς όλους εσάς, τους θεσμικούς εκπροσώπους της ελληνικής ναυτιλιακής και παραναυτιλιακής βιομηχανίας. Και πάλι, θερμά συγχαρητήρια για το σημερινό συνέδριο, ημερίδα, και θα είμαι εδώ να παρακολουθήσω τις πολύ χρήσιμες εισηγήσεις. Ευχαριστώ πολύ.